Ninja TV. Το 2016 σημαδεύτηκε από μια σειρά απρόσμενων πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, το Brexit, ο θάνατος του Φιντελ Κάστρο είναι μόνο μερικά από τα ορόσημα της φετινής χρονιάς. Ο Sky βρέθηκε στην Ερμού για να συζητήσει με τους Έλληνες καταναλωτές τα σοβαρά αυτά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας. Τώρα που εξελέγει η πρόεδρος των ΗΠΑ, η Χίλαρη Κλίντον, πώς θα επηρεάσει αυτό τις γυναίκες της Αμερικής? Θα τους επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι καλό. Καλό βέβαια. Τον Ιούνιο η Βρετανία ψήφισε υπέρ του Brexit, ενώ αντίθετα το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών? Προφανώς. Και βέβαια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα χαρίσει ολόκληρη την Κριμαία στην Ουκρανία. Ναι. Είναι τελικά ψυχούλα ο Ρώσος πρόεδρος? Δεν θεωρώ ότι είναι ψυχούλα, απλώς έχει ένα σκοπό για να το κάνει αυτό σίγουρα. Για πόσα χρόνια ακόμα πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει ο Φιντελ Κάστρο? Κάποια χρόνια σίγουρα, 5-6 χρόνια σίγουρα, δεν ξέρω τώρα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε όταν μάθατε πως ο πρώτος Ρώσος κοσμοναύτης πάτησε το πόδι του στον πλανήτη Άρη. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Ωραία θα ήταν να ήμουν στη θέση του. Θα πάτε στη συναυλία του Λέοναρντ Κοέν? Δεν έχω δυνατότητα. Δεν μπορώ, όχι. Θα πάνε τα παιδιά μου όμως. Τον Ιούνιο η Βρετανία ψήφισε υπέρ του Brexit. Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο που αποφάσισε την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο κρατών? Από τα λίγα που ξέρω μέχρι τώρα δεν έχω δει να έχει επηρεάσει κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες επισκέφθηκε τη χώρα μας ο πρώτος έγχρωμος βορειοκορεάτης ηγέτης, ο Κιμ Ιονγκ Ουν. Πώς σας φάνηκε η ομιλία του για τη δημοκρατία στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έρχεται κοντά σε εμάς. Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών? Προφανώς. Και βέβαια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα χαρίσει ολόκληρη την Κριμαία στην Ουκρανία. Ναι. Είναι τελικά ψυχούλα ο Ρώσος πρόεδρος? Δεν θεωρώ ότι είναι ψυχούλα, απλώς έχει ένα σκοπό για να το κάνει αυτό σίγουρα. Για πόσα χρόνια ακόμα πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει ο Φιντελ Κάστρο? Δεν έχω δυνατότητα. Δεν μπορώ, όχι. Θα πάνε τα παιδιά μου όμως. Τον Ιούνιο η Βρετανία ψήφισε υπέρ του Brexit. Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο που αποφάσισε την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο κρατών? Από τα λίγα που ξέρω μέχρι τώρα δεν έχω δει να έχει επηρεάσει κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες επισκέφθηκε τη χώρα μας ο... Ninja TV. Το 2016 σημαδεύτηκε από μια σειρά απρόσμενων πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, το Brexit, ο θάνατος του Φιντελ Κάστρο είναι μόνο μερικά από τα ορόσημα της φετινής χρονιάς. Ο Sky βρέθηκε... Κάποια χρόνια σίγουρα, 5-6 χρόνια σίγουρα, δεν ξέρω τώρα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε όταν μάθατε πως ο πρώτος Ρώσος κοσμοναύτης πάτησε το πόδι του στον πλανήτη Άρη. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Ωραία θα ήταν να ήμουν στη θέση του. Θα πάτε στη συναυλία του Λέοναρντ Κοέν? Για να συζητήσει με τους Έλληνες καταναλωτές τα σοβαρά αυτά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας. Τώρα που εξελέγει η πρόεδρος των ΗΠΑ, η Χίλαρη Κλίντον, πώς θα επηρεάσει αυτό τις γυναίκες της Αμερικής? Θα τους επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι καλό. Καλό βέβαια. Τον Ιούνιο η Βρετανία ψήφισε υπέρ του Brexit, ενώ αντίθετα το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την παραμονή του στην